Καλώ ήρθατε στο podcast podcast Ελλάδα. Ηγέτη και πάλι. πάλι. Ηγέτη και πάλι. Έχει σκοπό να βοηθήσει τι ελληνικέ επιχειρήσει. Μπορεί η χώρα, χώρα μα να τα απεξέλθει τα στι δύσκολε αυτέ καταστάσει. Και να παίξει πλέον ηγετικό ρόλο. Ηγετικό όπω παλιά. Ελλάδα. Μπορεί η Ελλάδα, Ελλάδα, να καταφέρει και πάλι να κινήσει τα νήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προγονεί μα το κατάφεραν αυτό συνεχώ. Σε όλου του τομεί. Γιατί όχι και τώρα. Είμαι ο Τάσο Τζόρτζη, ειδικό σύμβουλο marketing και δημιουργό τη μεθοδολογία τα 7 Καλώ ήρθατε λοιπόν στο τρίτο μα επεισόδιο έχει τίτλο «Οραματίζομαι μια Ελλάδα». Ένα επεισόδιο που θα είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ένα επεισόδιο στο οποίο θέλω να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου σχετικά με τα όσα γίνονται στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες καλύτερα, και ένα επεισόδιο στο οποίο θέλω να μοιραστώ το όραμά μου για τη χώρα μας. Καταρχήν οραματίζομαι μια Ελλάδα μακριά από πολιτικές διαφορές. Μια Ελλάδα ενωμένη και όχι διχασμένη. Μια Ελλάδα όπως ήταν παλιά. Με ένα πολιτικό σύστημα που να στηρίζεται στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία του λόγου, της έκφρασης. Με ανθρώπινα δικαιώματα, με ένα πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί μόνο στην ευημερία του τόπου και κατά συνέπεια έτσι μπορούν να ευημερίσουν όλοι. Όμως η σημερινή Ελλάδα δυστυχώς απέχει πολύ από την παλιά. Ζούμε κάτω από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι εμφανώς διεφθαρμένο και υπακούει σε ξένες εργαλές. Οραματίζουμε μια Ελλάδα αυτόνομη και αυτάρεσκη που δεν έχει ανάγκη καμία ξένη δύναμη να τη βοηθήσει. Διότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ πλούσια. Μπορεί να παράγει και να εξάγει. Μπορούμε ακόμα να εξάγουμε τα προϊόντα μας και μέσω του διαδικτύου. Εξάλλου αυτό είναι και το αντικείμενό μου. Είμαστε μια χώρα με πολύ πλούτο και μόνο στον τουρισμό αν θα μπορούσαμε να Κάνουμε θαύματα αρκεί να ήμασταν ενωμένοι. Μια Ελλάδα που θα αποτελεί και πάλι πόλο έλξη των πολιτισμών. Μια Ελλάδα που θα ανθίζει λόγω του εμπορίου. Οραματίζομαι επίση μια Ελλάδα η οποία θα επαναφέρει τα αρχαία ελληνικά ονόματα. Τόσο όμορφα αρχαία ονόματα, και όμω δεν χρησιμοποιούνται δυστυχώ. Πού είναι ο αγαμένο ο Μενέλος, ο Τουκιδίδης, ο Ιρότατος, ο Ευριστένης, ο κλιστένης και πόσα άλλα ονόματα θα ανακαλύψουμε αν καθίσουμε κάτω και σκεφτούμε, αν ανατρέξουμε στα παλιά βιβλία μας, τα βιβλία του γυμνασίου και του λυκείου. Ακόμη και ο τομέας της παιδείας υποφέρει. Δεν μαθαίνουν αυτά που μαθαίναμε εμείς, τα μαθαίνουν διαφορετικά. Έχουν περισσότερα... Έχουν περισσότερες ξένες γλώσσες να μάθουν. Αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Γιατί. Δεν μας φτάνει η ελληνική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι αντιγραφή της ελληνικής. Γιατί λοιπόν εμείς θα αντιγράψουμε αυτούς που αντιγράψαν εμάς. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που οραματίζουμε. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που θέλουν να κληρονομήσουν τα παιδιά μου. Οραματίζομαι μια Ελλάδα που επικροτεί την άνοδο, την ανάπτυξη και την επέκταση και την επιχειρηματική επέκταση, αλλά να υπάρχει και κάποιο όριο, να υπάρχει και κάποιος κόφτης, να μην, είναι, να μην έχουμε εντελώς, έναν εντελώς άκρατο επεκτατισμό, έναν ατελείωτο υπεριαλισμό. Πιστεύω ακράδαντα το παν μέτρον άριστον. Κάθε τι ακραίο είναι και κακό. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο εμείς οι άνθρωποι, εμείς τα ορίζουμε αυτά τα μέτρα για να μην ξεφεύγουμε, για να είμαστε πάντα στα πλαίσια τα ανθρώπινα που σέβεται ο ένας τον άλλον, που δεν καταπατάει ο ένας τον άλλον. Οραματίζουμε μια Ελλάδα στην οποία τα παιδιά, οι νέοι, ακόμη και οι μεγαλύτεροι έχουν επαφή με τη φύση, με το χωριό, με τα ταξίδια, με αυτό που είχαμε παλιά. Όλη αυτή η συγκέντρωση των ανθρώπων σε αυτές τις μεγαλοπόλεις, όλη αυτή η υπερανάπτυξη, το τσιμέντο, δεν οδηγεί σε καλύτερες καταστάσεις. Δεν δημιουργεί τα θεμέλια για κάτι που να έχει μέλλον. Ίσα ίσα δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε μολύνει τα πάντα. Έχουμε μολύνει τη γη. Έχουμε μολύνει τις θάλασσες. Τα ζώα. Το φαγητό μας. Απειλείται η ίδια η ύπαρξή μας. οραματίζομαι μια Ελλάδα στην οποία οι νέοι επικροτούν και συμμερίζονται την τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα δεν γίνονται έρμεο αυτοίς, δεν γίνονται σκλάβοι της τεχνολογίας. Οραματίζομαι μια Ελλάδα στην οποία οι νέοι κυρίως άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν ξεκάθαρα ότι η μεγαλύτερη αξία έχει ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος, ο φίλος, και η αληθινή συντροφιά παρά τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Και ο σημερινό άνθρωπο θεωρείται τεχνολογικά εξελιγμένο, προοδευτικό, δυνατό, ο οποίο έχει κατακτήσει το σύμπαν, ολόκληρο τον πλανήτη και έχει ακόμα και κινητό το οποίο είναι έξυπνο, συνδέεται στο ίντερνετ και άλλε συσκευέ οι οποίε είναι έξυπνε, αλλά στην ουσία ταυτόχρονα ο άνθρωπο είναι πιο υποβαθμισμένος παρόλο που γύρω του υπάρχουν όλες αυτές οι έξυπνες συσκευές δημιουργήματα της δικής του εξυπνάδας. Και μια και που είπαμε, αναφερθήκαμε στα κινητά, θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα κινητό τηλέφωνο από κάποιον, ήμουνα, δεν ήμουν 17 χρονών, περίπου στο εργοστάσιο τότε των γονιών μου, είχε έρθει ένα πελάτη ο οποίος ήθελε να αγοράσει κάτι εμπορεύματα και είχε βγάλει σε ένα πάγκο που καθόμασταν ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο ήταν ένα τεράστιο τηλέφωνο μιλάμε σε το ύψος του περίπου 20-30 εκατοστά μαζί με μια τεράστια κερία με μια επένδυση γύρω γύρω ήταν ένα, μια τεράστια συσκευή και όμως μέσα σε πόσα λίγα χρόνια αυτή η τεράστια συσκευή εξελίχθηκε και χωράει τώρα σε, ακόμη και στην παλάμη μα και μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει. Δεν λέω καλή τεχνολογία, καλά και τα επιτεύγματα, να βοηθάει τη ζωή μας, να την κάνει πιο άνετη, αλλά όχι να γινόμαστε υποχείρια εμείς των συσκευών. Και στην ουσία οι μόνοι που κερδίζουν από αυτά είναι οι μεγάλες αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες πουλάνε εκατο, δισεκατομμύρια συσκευές, οι οποίες μπορεί ναι, ναι, να βοηθούν τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα τον σκλαβώνουν. Άρα το μυαλό του ανθρώπου είναι και ευχή και κατάρα μαζί την ίδια στιγμή. Και για να επιστρέψω στο αντικείμενό μας οραματίζω με μια Ελλάδα που επιχειρηματικά θα ανθίζει με επιχειρήσεις υγιείς που σέβονται το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους τελικούς κατανολωτές. Οι επιχειρήσεις που έχουν σε σκοπό να βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Από το επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα αρχίσουμε να συζητάμε για τρόπους και τεχνικές με τις οποίες μπορείτε να διαδώσετε την επιχείρησή σας και τα προϊόντα σας κυρίως μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο και θα ήθελα κιόλας να σας προσκαλέσω σε κάτι καινούριο το οποίο, με το οποίο έχω σκοπό να ασχοληθώ Υπάρχουν ε, κάποια κοινωνικά μέσα και κανάλια τα οποία οι ξένοι τα ονομάζουν αυτή τη στιγμή social audio το οποίο σημαίνει κοινωνικός ήχος και είναι σαν κοινωνικά μέσα όπως είναι το Twitter, το Facebook, το Instagram στα οποία όμως συμμετέχεις, μπορείς να συμμετέχεις με, με ένα μικρόφωνο ή με το κινητό σου και να συζητάς με άλλους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να μπει μέσα και να παρακολουθήσει τι συζητήσει κάποιων ανθρώπων, να ακούσει, μπορεί όμω και να συμμετέχει, να κάνει τι ερωτήσει σου. Και αν άλλο, υπάρχουν δωμάτια με ομάδε και με συγκεκριμένα θέματα. Και γίνονται πάρα πολύ ωραίε συζητήσει, επικοδομητικέ, υπάρχει ενδιαφέρον. Όλοι λένε τη γνώμη του, μοιράζονται τι προσωπικέ του ιστορίε και εμπειρίε και μερικά από αυτά τα κανάλια ε, έχουν γίνει πάρα πολύ δημοφιλή ο κόσμος τα προτιμάει γιατί η επικοινωνία γίνεται άμεσα μπορείς να το κάνεις την ώρα που οδηγάς ας πούμε μπορείς να, το, μπορείς να συμμετέχεις την ώρα που κάνεις κάτι άλλο είναι εύκολο ό, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μικρόφωνο και τη σύνδεση φυσικά στο διαδίκτυο ορισμένα τώρα κανάλια τα οποία έχω αρχίσει να χρησιμοποιούν το Clubhouse υπάρχει επίσης το Fireside, το Locker Room το Twitter έχει ένα ειδικό κανάλι για social audio θα αφήσω επίσης την περιγραφή και το link από ένα άρθρο στο οποίο αναφέρω τα 10 ή περισσότερα πιο δημοφιλή κανάλια κοινωνικού ήχου και έχω σκοπό να αρχίσω να τα χρησιμοποιώ και, και εκεί. Θα και εγώ το δικό μου κανάλι, το δικό μου δωμάτιο και θα σας προσκαλέσω και εκεί. Και σας προσκαλώ να τα δοκιμάσετε και μόνοι σας. Υπάρχει σε αυτά τα κανάλια έντονη δραστηριότητα, υπάρχει συνέστημα, υπάρχουν ανταλλαγές απόψεων, επικοδομητικός διάλογος, υπάρχουν άνθρωποι με πολλή γνώση στο αντικείμενό τους οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν και σε επιχειρηματικά θέματα και σε οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο σας αφορά. Στο επόμενο λοιπόν επεισόδιο θα επιστρέψουμε με... θα κάνουμε εισαγωγή σε διάφορες τεχνικές και μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επεκτείνουμε την επιχείρηση μας μέσω του διαδικτύου και θα αναφερθώ και επιγραμματικά στην μεθοδολογία μου, τα 7 ιδανικά, Αυτά λοιπόν είχα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Αυτό είναι το όραμά μου για μια Ελλάδα νέα, μια Ελλάδα ταυτόχρονα και νέα και αρχαία, μια Ελλάδα που θα μοιάζει με την αρχαία Ελλάδα, μια Ελλάδα που μπορεί να αποτελέσει πάλι το κέντρο του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.